Όλοι μου να είστε καλά. Μένουμε εμείς εδώ τώρα για να πούμε και δύο πολιτικά με τον κύριο Λοβέρδο, όπως σας υποσχεθήκαμε, γιατί έχουμε θέματα και μαλλί να ξάνουμε εκεί στο Πασόκ. Μαλλί να ξάνουμε. Εκεί λοιπόν τώρα, εσείς απαντήσατε προχθές, κύριε Λοβέρδο, στα περιδιαγραφής που ακούστηκαν. Δεν τα είπε κανείς τα περιδιαγραφής. Αλλά στο παρασκήνιο υπήρχαν από ξέρω. Μου έγινε ερώτηση. Από συνάδελφο. Σας έγινε ερώτηση. Και είπατε ότι δεν τρώγεστε, δεν διαγράφεστε. Δεν είστε από αυτούς που τρώγεστε εύκολα. Σας απάντησε ο πρόεδρός σας προχθές εδώ από το Sky μέσω του δελτίου μας και της Ιας Κοσιόνη, ότι αυτός που το λέει αυτό δεν είπε ούτε καν το όνομά σας. Αυτός λέει που το λέει αυτό έχει διαγραφεί ήδη μια φορά. Ναι. Και το θυμόμαστε κι εμείς επί Βενιζέλου. Ναι. Δεν γυρίζω πίσω. Ναι. Τα θυμάμαι αυτά τα γεγονότα, εκείνα τα γεγονότα, τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Άρα τρώγεστε, αυτό είπε. Τρώγεται, λέει και αυτός, που λέει ότι δεν τρώγεται. Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Γιατί έχω πει, εκείνη την ημέρα μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, ή την προηγουμένη, ότι για μένα το θέμα έχει κλείσει, το κόμμα έχει τη δική του, την κεντρική του γραμμή. Εγώ εξέφρασα μια άποψη, τελεία και παύλα. Εσείς γιατί σας εάν το συνεχίσουμε, γιατί σας ταυτίζουν, είναι σαν να ξεχνάμε την προεκλογική περίοδο. Ναι, εντάξει. Η προεκλογική περίοδο για μένα σημαίνει ένα πράγμα, αυτό που στο Πασόκ το είχαμε μάθει πάρα πολύ καλά, τα χρόνια που ήμασταν μεγάλο κόμμα και τα θυμάμαι αυτά τα χρόνια, και έτσι εγώ έχω στο μυαλό μου το κόμμα μου, να έχουμε τις απόψεις μας, αλλά να μας ενώνουν οι κοινοί στόχοι. Εδώ όμως... Ο κοινός στόχος τώρα είναι οι εκλογές. Ανεξάρτητα... Δεν βλέπω τίποτα άλλο μπροστά μου. Μεγαλύτερο ποσοστό. Μόνο το μεγαλύτερο ποσοστό για το κόμμα. Ανεξάρτητα από αυτό που λέτε εσείς ως επιλογή, δεν θέλω να απαντήσω και δεν θέλω να δώσω και καμία συνέχεια. Πασόκ. Βεβαίως. Υπάρχει μία κατηγορία, να το πω έτσι, ένα στίγμα που έχει αφαιθεί να εωρείται και να σας συνοδεύει. Ποιο? Ότι ο Λοβέρδος ταυτίζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Και το επανέλαβε αυτό. Σε απόλυτη ισχύ είπε ο κύριος Δουδουνής, αν δεν κάνω λάθος. Ρωτήθηκε, λέει, εμείς δεν θα δώσουμε πάλι συνέχεια. Το σχόλιο μας για τον κύριο Λοβέρδο παρεμβαίνει σε απόλυτη ισχύ. Και αυτό αφήνεται να σας συνοδεύει. Σας ενοχλεί αυτό? Αδιαφορώ πλήρως για αυτού του είδους τα σχολεία, τα οποία εγώ τα έχω ζήσει και τον καιρό που ήμουν υποψήφιος πρόεδρος. Άρα δεν είναι πρώτη φορά. Δεξιό. Μα με λέει, δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, το ακούω πρώτη φορά. Είναι μομφή να σε δεξιό. Εμένα. Εμένα ως μομφή το λέω. Αλλά είσαι Πασόκ, δεν είναι. Εγώ καταρχάς έχω μη Πασόκ. Εσείς είστε Πασόκ, ναι, εγώ είμαι Πασόκ. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει η δραστηριότητά μου στη Βουλή, η οποία φωτογραφίζει την δική μου πολιτική ταυτότητα. Είμαι Πασόκ. Αγωνίζομαι για ένα πολύ δυνατό Πασόκ σε αυτές τις εκλογές, γιατί οτιδήποτε κάτι, κάνουμε την επόμενη μέρα ή το ίδιο βράδυ των εκλογών, αγαπητοί μου φίλοι, σχετίζεται και με το ποσοστό μας. Α, μπράβο, εκεί ήθελα να πάω. Ένα μικρό κόμμα είναι την ένα μικρό επόμενη εμείς μέρα. Εμείς φιλοδοξούμε λοιπόν να έχουμε ένα πολύ μεγάλο κόμμα. Δίνουμε αυτή τη μάχη και τη δίνουμε όλοι μαζί. Αγνοώ όλα τα υπόλοιπα. Δεν ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα. Εάν την επόμενη μέρα τα πράγματα δεν είναι θετικά για το Πασόκ, έβαλε κάποια όρια ο πρόεδρος. Εάν η γιαγιά μου είχε ρόδες, θα ήταν αυτοκίνητο. Αλλά έτσι είναι στις εκλογές. Θα ήταν αυτοκίνητο. Υπάρχουν αυτές τις πιθανότητες. Προφανώς. Θα υπάρχει θέμα αμφισβήτησης, Ανδρουλάκη, την επόμενη μέρα. Ξέρετε, με τον κύριο Τσίπρα έχω ένα ιστορικό. Το ιστορικό που έχω με τον κύριο Τσίπρα δεν μου απαγορεύει, επειδή είμαι ένας έλογος πολιτικός, έτσι πιστεύω, όταν λέει κάτι σωστό να μην το διαβάζω. Λέει. Όλα τα κόμματα πρώτων εκλογών παλεύουν με ανταγωνιστικές διαθέσεις το ένα απέναντι στο άλλο. Σωστό. Μάλιστα. Έτσι. Ο καθένας απευθύνεται στο ίδιο εκλογικό σώμα, θέλει να πάρει περισσότερες ψήφους. Έτσι. Συνεπώς, κάθε κόμμα πηγαίνοντας προς τις εκλογές λέει αυτά. Ωραία, που πιστεύει λοιπόν καλύτερα. Να το ρωτήσω, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Να το ρωτήσω μία γραμμή. Πολιτικά προεκλογικά, όχι το προσωπικό του Λοβέρδου. Ένα από τα σοβαρά. Εγώ δεν έχω προσωπικά. Όχι, δεν. Ναι. Και αν κάποιος, ας πούμε. Λέω πάντα ότι η δική μου πολιτική γραμμή πλεύσης είναι διαμορφωμένη από χρόνια. Ναι. Είναι κεντρώα. Μάλιστα. Έτσι. Ανήκω σε ένα κόμμα του κέντρου και της κέντρου αριστεράς. Ναι. Έχω μια συγκεκριμένη πολιτική συντεταγμένη και το Πασόκ είναι αυτό που έχω στο μυαλό μου για την επόμενη μέρα. Γρήγορο ερώτημα. Όσο πιο δυνατό κόμμα. Τα σοβαρά ενδεχόμενα είναι η συμπόρευση Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Για την προοδευτική συγκυβέρνηση. Δεν βάζω τον κύριο Βαρουφάκη, τον είχε εξαιρέσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ, θα πω εγώ. Πώς το ακούτε? Είναι ένα βιώσιμο σχήμα? Μα με ρωτάτε κάτι για το οποίο έχω τοποθετηθεί εδώ και δύο χρόνια. Δηλαδή. Και τοποθετούμε και στη Βουλή. Ορίστε. Τώρα έχουμε εκλογές. Εγώ είχα εκλογές και το 2021. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Άρα έχω συντεταγμένη πολιτική πορεία. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κάνετε, κύριε Λοβέρδο. Αφήστε τα όλα για την. Δεν υπάρχει άλλη προοπτική. Μα αφήστε να γίνουν. Από αυτό. Είστε εκλογικό σώμα. Όχι, αλλά είμαστε. Εγώ πάντως δεν είμαστε. Εμείς είμαστε. Ψηφίζουμε κι εμείς. Είμαστε ένα κομμάτι της λαϊκής κυριαρχίας. Ο καθένας τη καθεμιά μας. Έτσι δεν είναι. Δεν είμαστε όμως ο λαός. Όχι. Είμαστε λαός. Όχι ο λαός. Είναι κρίσιμο αν το πολιτικό. Αφήστε να γίνουν οι εκλογές. Μα όλοι αυτό σας
ρωτάνε. Μέχρι να πάμε στις εκλογές, ναι. Εμείς θα πάμε με ένα σύνθημα. Έτσι, ότι για την Ελλάδα, ναι, είναι συμφέρον αυτό το κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, το δικό, ναι, μας κόμμα, να είναι όσο μπορεί ισχυρό. Και μετά θα δείτε τα δεδομένα στο και το βράδυ των εκλογών που θα είμαστε εδώ, το βράδυ των εκλογών που θα είμαστε εδώ, θα κάνουμε τις συζητήσεις τις επόμενες μέρες. Εγώ επιμένω και σε ένα πράγμα, ναι, που φέρετε να ξεχνιέται. Παρακαλώ. Δεν έχουμε τον δεύτερο πολιτικό γύρο των εκλογών. Πώς? Ναι. Όχι. Έχουμε και τον πρώτο. Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Μα για τις πρώτες. Και έχουμε και τον πρώτο. Για τις πρώτες με έναν εκλογικό νόμο. Μόνο για τις πρώτες μιλάμε. Που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, που έχει αυξημένες υποχρεώσεις. Όχι, κύριε Δοβέντε, αυξημένες. Γιατί είναι το κόμμα που έφερε την απλή αναλογική και όλες αυτές τις συζητήσεις. Το κόμμα σας είναι εκλογή από τη κυβέρνηση από την πρώτη κάλπη. Έτσι είναι. Εμείς, συνεργασία και προοδευτική. Γιατί έχουμε την πολιτική οξυδέρκεια να καταλαβαίνουμε, ναι, ότι όποιος πηγαίνει για τη δεύτερη Κυριακή αγνώντας την πρώτη, ναι, θα χάσει την πρώτη. Την έχει πατήσει. Κύριε Παπαδόρατε, μία φράση. Θέλω να πω το διεθνή αντίκτυπο τον τρομερό, ναι, να λέμε ένα μπράβο που εξωαρθρώθηκε αυτό το δίκτυο, διότι φανταστείτε να είχε εκραγεί τρομοκρατικό, ναι, τον αντίκτυπο στην αρχή της τουριστικής περίοδου, μία έκρηξη, μία βομβιστική επίθεση στο τίποτα κέντρο των Αθηνών, αυτό και με πολλά θύματα τι θα συνέβαινε. Γεια σας, καλημέρα.